Στον καναπέ της εκπομπής έρχεται ο Παναγιώτης Μήλας, ο άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία των ζώων, μιλάει για την κακοποίησή τους. Εδώ λοιπόν είμαστε και όπως σας είπα η εκπομπή έχει και το άσπρο και το μαύρο και το κόκκινο, γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι γινόμαστε επιθετικοί. Και όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στα ζώα. Γι' αυτό στην παρέα μας σήμερα είναι ο Παναγιώτης Μήλας. Γεια σας και πάλι. Είσαι συνεργάτης πια. Δεν θα το λέω έτσι, γιατί είπαμε η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Κάθε φορά που έχουμε να πούμε κάτι γύρω από την κακοποίηση, και σήμερα έχουμε να αναγγείλουμε για κάποια πράγματα, αλλά να μιλήσουμε και για φόλες. Νιώθω ήδη σαν το σπίτι μου, ναι. Έτσι, ναι. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κοπέλα δίπλα με κάνει και νιώθω πιο κοντός από ότι είμαι. Εσύ με κάνεις και νιώθω άσχημος, να είστε καλά, ρε παιδιά. Όχι, Παναγιώτη, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Σήμερα μου βάλε σκουφάκι στο κεφαλάκι για να μην φαίνονται όλα τα τατού. Όχι, επειδή ήμουν άλουστο. Α, για αυτό δεν έχει μαλλιά. Μα δουλεύει ο Παναγιώτη. Την άλλη φορά μας είχες πει το καλύτερο που λέει όλα τα κορίτσια, όλες οι φίλες όταν πηγαίνουν στους γονείς με θέλουν για γαμπρό. Και σου λέω ναι. Εκπομπή αυτό να το κάνουμε. Αυτό είναι να πηγαίνουμε και να σε ακολουθούμε. Να σε πάρει δηλαδή η Κλέλια Χαρίση, να σε πάει στην οικογένεια και να πίνει ο γαμπρός. Όλα τα λεφτά. Τα ετερόνυμα έρχονται. Έχεις τα πει στη μαμά σου. Ωραία μαμά. Η Κλέλια είναι πολύ αγαπημένη δική μου. Σας την είχα ξανασυστήσει όταν είχε έρθει για ένα πολύ καλό σκοπό εδώ σήμερα και κάτι ωραίο θα ανακοινώσουμε και πάλι σήμερα. Είναι δημοσιογράφος, ποιήτρια, έκανε και εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ. Είναι και στην UNESCO, σε διάφορες εκδηλώσεις την έχω συναντήσει. Είναι ένα πολύ τρυφερό πλάσμα, γι' αυτό και μου αρέσει. Και συνάμα ξέρει να γοητεύει τους γύρω της, με όποιον τρόπο. Εγώ ομολογώ ότι έχω γοητευτεί τόσο καιρό, γοητεύομαι εγώ από εσάς. Συνάμα από το όραμα που προβάλλεται μέσα από την κοινωνική εκπομπή σας. Και χρειαζόμαστε, είμαστε στην εκπομπή που χρειαζόμαστε οράματα. Σήμερα θα είμαστε παρέα σε όλη την εκπομπή. Μου λες και εσύ ότι έχεις πόσα σκυλάκια. Έχω 3 σκυλάκια. Έχω ένα πολύ μικρό Λάσα Άψο, το οποίο το αγαπώ και το λατρεύω. Κάθε πρωί είναι αυτό το όμορφο μουτράκι που με ξυπνάει. Είδες και πέφτει πάνω μου κατευθείαν. Είχε αυτό το μουτράκι το όμορφο. Αλλά έχω και. Για να δεις πως οι γυναίκες δεν είμαστε και πολύ normal πάντα. Ναι, μιλάς με το περισμό του normal τώρα μιλάς. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, αλλά να πάω στην Ιωάννα μου, καθώς είναι η ώρα της που κάθε μέρα μας δίνει τις ειδήσεις της ημέρας. Καλή μας Παρασκευή. Παναγιώτη, για σένα αυτή η μπλούζα. Τα ζώα μας είναι... φορές, έτσι. Είναι οι βασιλιάδες μας, έτσι δεν είναι. Αντί να πάρει ένα αδέσποτο, το φόρεσε. Γιατί δεν το πες. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Είσαι θεός, δεν υπάρχεις. Σωστά. Νίκος Εσκιμός, ο Χώση. Πριν λίγους μήνες έχασε την όρασή του από μία λίμωξη που είχε στα μάτια του. Και είναι και η Ζεν, η φίλη του, η οποία ουσιαστικά είναι βοηθός του. Προσπαθεί να τον κατευθύνει, περπατάνε μαζί, κάνουν διάφορες, πάνε για κολύμπι, κατασκήνωση, κάνουν καγιάκ. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Μάθημα πολιτισμού είναι αυτό. Από τα σκυλιά προς εμάς. Λοιπόν, έχουμε μετά να μιλήσουμε με σκληρές αλήθειες και επειδή δεν θέλω να διακόψουμε την κουβέντα μας, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Θα περιμένω. Εμείς εδώ θα ρίξουμε τηλεοπτικές φόλες και εσύ θα μιλήσεις για φόλες που ρίχνουν άνθρωποι στα σκυλιά. Εγώ θα ρίξω γκάζ για μεγάλα. Μετά τις διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παρέα σας και να πάμε στο θέμα που σας είπα πριν τις διαφημίσεις για την κακοποίηση των ζώων και τις φόλες. Πάμε, ο λόγος σε σένα Παναγιώτη. Ο λόγος σε μένα. Έχω μία ερώτηση προς το κράτος έτσι πρώτα απ' όλα. Ρε πάτε καλά. Ναι. Έχουμε χάσει δεκάδες χιλιάδες ζώα με φρικτό θάνατο σε όλες τις γειτονιές, σε πλατείες δημόσιες με κόσμο, σε παιδικές χαρές. Πάτε καλά ρε. Σας έχουμε ρίξει και την ψήφο μας. Πρέπει να μας προστατεύετε. Δηλαδή, τι πρέπει να πεθάνουν τα παιδιά μας και τα παιδιά σας. Γιατί, Ζήνα, η φόλα, να ακούσει όλος ο κόσμος να μάθει, δεν είναι υπόθεση του φιλόζου και των ζώων μόνο. Θα πρέπει και οι γονείς να έχουν τα μαντάκια τους ανοιχτά, γιατί όσο εύκολα μπορεί ένα σκυλάκι να πάει να μυρίσει κάπου, το ίδιο εύκολα μπορεί να πάει και το παιδάκι να βάλει τα χεράκια του. Αυτοί έχουν αποθρασινθεί τελείως. Σε πλατείες δημόσιες, σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, όπου θες βάζουν φόλα. Παντού έχουμε βρει νεκρά ζώα.
Δηλαδή, τι περιμένει το κράτος, τι περιμένει δηλαδή να πεθάνουν παιδάκια, να... μια και με τα ζώα δεν ευαισθητοποιούνται, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι ψυχές αυτές. Πρέπει να χάσει παιδί. Και να σου πω κάτι, δυστυχώς, το λέω εδώ και θα το θυμηθείτε όλοι. Δεν είναι αν γίνει, είναι πότε θα γίνει. Με αυτή την αδιαφορία και αυτούς τους ρυθμούς, είναι ζήτημα χρόνου μόνο να χάσει ένα παιδάκι τη ζωή του. Μιας και τα ζώα για αυτούς δεν είναι τίποτα. Πρέπει λοιπόν να χάσει ένα παιδάκι τη ζωή του δυστυχώς. Και θα γίνει, Ζήνα, θα γίνει. Να δω τώρα τι θα κάνουν. Ο νόμος, συγγνώμη που σε διακόπτω, όλοι αυτοί θα κάνουν γιατί. Ο νόμος το επιτρέπει. Καταρχήν είναι γελίος ο νόμος. Είναι γελίος, γελίος τελείως. Αν πιάσουν κάποιον για φόλα, πάει για πρόθεση. Ούτε φυλακή έχει και το χρηματικό πρόστιμο είναι αστείο. Αυτό θα έπρεπε να είναι κακούργημα. Φυλακή, ούτε εξαγοράσιμη, ούτε τίποτα. Σε πιάσα με φόλα μέσα 5 χρονάκια, 10 χρονάκια, ό,τι είναι, εγώ δεν θα πω όχι. Χρηματικό πρόστιμο να σε καταστρέψουνε. Μπας και πάρουνε χαμπάρι ότι αυτό που κάνουν είναι δολοφονία. Μπας και. Και φυσικά να ασχοληθεί το κράτος. Βάλουμε με πολιτικά, ανθρώπους και οι πολίτες. Είμαστε απαράδεκτοι, αδιάφοροι. Είναι πολλοί που ξέρουν ποιοι βάζουν φόλες σε γειτονιές και τους καλύπτουνε. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ με τον Έλληνα. Το όχ αδερφέ, αδερφισμός λέγεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην ασχοληθούν, να μην μπλέξουν και το κόστος είναι ψυχές. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και από το κράτος, κυρίως από το κράτος, γιατί το κράτος πρέπει να επιβάλλει με τους νόμους τον πολιτισμό. Και από τον Έλληνα που δεν έχει πολιτισμό και συνέστηση ευθύνης μέσα του. Δεν έχει πολιτισμό ο Έλληνας γιατί και στα σχολεία δεν σου μιλούν για κακοποίηση ζώων, δεν σου μιλούν για τα ζώα. Απλά ενδεχομένως κάποια παιδιά που στον προάβλιο χώρο του σπιτιού τους υπάρχει μια γατούλα, αρχίζουν και μαθαίνουν σιγά σιγά τη φροντίδα. Αν από το σπίτι υπάρχει ένας γονιός που αγαπά τα ζώα και είναι σε ένα χωριό και σιγά σιγά το ομοιεί το παιδί εκεί, κάτι πάει και έρχεται. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ο πολιτισμός, ας πούμε, σε εισαγωγικά που θα μας τον παρέχει η εκπαίδευση. Ήθελα να σου πω το εξής, αυτό που πριν μου είπες, Ζήνα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Διάβαζα στο Facebook, επειδή βλέπεις πολλές φορές άνθρωποι να κοινοποιούν και να δείχνουν τον πολιτισμό τους και λέγανε θα συγκεντρωθούμε στην τάδε γειτονιά, στο τάδε σπίτι, γιατί κάποιος, κάποιοι, για να το κάνω πιο έτσι ελεύθερο, έκαψαν ένα ζώο. Το έκαψαν και έκαψαν όλο το τρίχωμα. Ευτυχώς αυτό το ζώο αδέσποτο είναι καλά. Έκαψαν εκείνο και τα γεννητικά του όργανα. Ζητούσε λοιπόν ο κόσμος, γιατί τον είδαν ποιος το έκανε, να κινητοποιηθούν και να πάνε εκεί για να διαμαρτυρηθούν. Yeah. Αυτά φαντάζομαι σε σένα είναι γνώριμα. Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για τέτοιους ανθρώπους και όχι μόνο, που κακοποιούν έτσι ζώα, έχω φτιάξει αυτή την ομάδα, την Angels, η οποία θα κάνει αυτό που είπαμε. Θα βρίσκει αυτούς τους ανθρώπους και σε συνεργασία με την αστυνομία, θα καλύπτουμε τα κενά της αστυνομίας, θα φροντίζουμε να επιβληθούν τα πρόστιμα. Ό,τι λέει ο νόμος και τα πρόστιμα είναι βαριά. Θα φροντίσουμε όλοι αυτοί να πληρώνουν για να αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει συνέπεια. Όταν λες τα πρόστιμα είναι βαριά, έχει θεσπιστεί κάτι που να λέει ότι το πρόστιμο είναι βαρύ για κάποιον? Η κακοποίηση είναι η παθητική κακοποίηση, γιατί έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα και ο σκύλος έχει δικαιώματα βάσει νόμου. Υπάρχει ευζοία του σκύλου. Κλεισμένο σκύλο σε μπαλκόνι μόνιμα είναι 1000 ευρώ πρόστιμο. Σε ταράτσα το ίδιο. Πώς αποδεικνύεται ότι είναι σε μπαλκόνι μόνιμα? Φωτογραφίες, μάρτυρες, είναι πανεύκολο να αποδειχτεί. Πανεύκολο, πανεύκολο. Δεν καταρχήν η ομάδα μου μόνο και μόνο. Από τη γειτονιά να πάει να πει ότι ο γείτονα μου δίπλα έχει δεν το σκύλι στο μπαλκόνι, παρά μόνο αν ενοχληθεί επειδή γαυγίζει το σκυλί. Έχουμε λάβει πολλά μηνύματα τώρα που ξεκινάει η ομάδα. Παρένθεση, σήμερα ανακοινώνω εδώ στο Star ότι σήμερα ξεκινάει η λειτουργία η ομάδα, η Angels. Αυτό που μας έλεγε την προηγούμενη φορά και που ήταν η αφορμή για να πούμε ότι την επόμενη φορά θα τα πούμε. Τι ακριβώς κάνει αυτή η ομάδα? Η ομάδα αντιμετώπιση κακοποίηση σκύλων. Επειδή ακριβώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να μπλέξουν, μπαίνει η ομάδα μπροστά. Λοιπόν, θα αναφέρουν το περιστατικό σε εμάς μέσω μηνύματος στη σελίδα μας. Που η σελίδα σας είναι ποια? Angels, ομάδα αντιμετώπιση κακοποίηση σκύλων. Έτσι λέγεται. Θα μας βρείτε λοιπόν. Αν μπορούμε, Ιωάννα μου, να τη δείξουμε κιόλας μετά, Βρέστη. Θα μας αναφέρουν λοιπόν εκεί την κακοποίηση και εμείς θα μπαίνουμε μπροστά. Θα διατηρούμε την ανωνυμία του καταγγέλλοντα. Εάν έχει φωτογραφικό υλικό θα μας το δίνει. Αλλιώς θα στέλνει η ομάδα άτομα για παρακολούθηση, να βγάλουμε δικές μας φωτογραφίες. Πώς έχετε μαζευτεί, πόσα μελείστε?
Αυτό είναι ακόμα, θα το δούμε, γιατί ξέρεις πως είναι ο Έλληνας, ενθουσιάζεται και συμμετέχει. Θα δούμε ποιοι θα μείνουν τελικά. Πάντως έχουμε αρκετή συμμετοχή και είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε. Και θα μαζεύουμε φωτογραφίες και δικό μας υλικό. Θα παρακολουθήσουμε μία, δύο, τρεις μέρες αν χρειαστεί. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε άτομα να το κάνουμε. Θα βιντεοσκοπείτε κιόλας. Θα βιντεοσκοπούμε ζώο. Θα φωτογραφίζουμε ζώο και χώρο. Ποτέ ανθρώπους. Είναι νόμιμο 100%. Θα μαζεύουμε το υλικό μας λοιπόν και με αυτό το υλικό θα μπορούμε να καλέσουμε αστυνομία και να επιβάλλει τα πρόστιμα, τα οποία θα έχουμε πλέον αποδείξεις. Και είμαστε και εμείς προσωπικά μάρτυρες. Τα άτομα που έχουν κάνει την παρακολούθηση θα μπαίνουμε και μάρτυρες κανονικά. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα έχει την ανωνυμία του. Η ομάδα θα αναλαμβάνει αυτά τα περιστατικά και θα τιμωρούνται επιτέλους οι παραβάτες. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο, ότι η ομάδα αυτή είναι από εθελοντές. Δεν θα περιμένετε να κάνουμε θαύματα. Είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε, έχουμε το πρόγραμμά μας και τις υποχρεώσεις μας και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και εκεί που πονάει η ομάδα πολύ είναι στη φιλοξενία. Άμα θέλει ο κόσμος αποτελέσματα γρήγορα και να επέμβει η ομάδα άμεσα, θα πρέπει να μας έχουν και φιλοξενία. Δηλαδή, όταν θα πάρουμε εμείς το σκυλί από εκεί πέρα, με τη βοήθεια της αστυνομίας πάντα, πάντα όλα νόμιμα, δεν είμαστε αλήτες, πάμε να προάγουμε πολιτισμό και νόμο. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το σκυλάκι να πάει κάπου. Δεν μπορεί η ομάδα να μαζέψει σκυλιά, δεν έχει χώρο. Θα πρέπει λοιπόν να φιλοξενείται από ιδιώτες. Με όλα με νόμιμες διαδικασίες. Όποιος λοιπόν έχει και δυνατότητα ο ίδιος ή σε φίλο ή οπουδήποτε να φιλοξενηθεί το ζώο, θα επέμβουμε άμεσα. Ωραία. Να δείξουμε τη σελίδα, γιατί η Ιωάννα μας είναι έτοιμη να μας τη δείξει. Αυτή είναι, έτσι. Ναι, αυτή είναι η σελίδα, ναι. Για να τη δούμε. Ομάδα αντιμετώπιση κακοποίησης σκύλων, Angels. Ωραία. Ωραία. Και να πω και κάτι άλλο, άσχετο με τη σελίδα, σχετικό με την κακοποίηση. Ήθελε ο Σπύρος κάτι να σου ερωτήσει. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι πολύ μικρή. Επειδή κάνουμε κουβέντα, δεν πειράζει. Θα πηγαίνετε και θα προειδοποιείτε ή θα καταστέλλετε κατευθείαν σε συνεργασία με την αστυνομία? Εάν το περιστατικό είναι βαρύ, εάν το σκυλί, ας πούμε, είναι στο μπαλκόνι αδυνατισμένο, άρρωστο, σε κακή κατάσταση και μέσα στις ακαθαρσίες, να προειδοποιήσουμε τι? Ότι πρέπει να ταΐζεις το σκύλο σου? Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τιμωρηθεί. Εάν τώρα ένα σκυλί υγιέστατο στο μπαλκόνι, ίσως αυτός ο άνθρωπος να θέλει ενημέρωση. Η ομάδα δεν πάει να πάρει κεφάλια μόνο. Μπορεί κάποιος ανθρωπάκος να πέθανε κάποιος συγγενής του και να κληρονόμησε ένα σκυλάκι. Για τους χύψη λόγους να μην μπορεί. Να θέλει να το δώσει. Η ομάδα θα βοηθάει κιόλας ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Αλλά ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και φαίνεται. Όταν θα μου έχει το σκυλάκι να σκάει από υγεία και στρουμπουλό-στρουμπουλό, θα σε βοηθήσω. Άμα μου το έχει αδυνατισμένο και παρατημένο, θα φροντίσω να επιβληθεί ο νόμος. Η εμπειρία σου τι λέει, ότι κάποιος που κακοποιεί ζώα κακοποιεί και ανθρώπους? 100%. Δηλαδή, παιδιά, στατιστικές επίσημες, οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν περάσει σε παιδεραστία, σε έγκλημα, έχουν ξεκινήσει από ζώα. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι, νομίζω στο 80%, δεν θυμάμαι, είναι τεράστιο το ποσοστό. Άρα η κακοποίηση σκύλου, όταν κάποιος γονιός βλέπει ότι στο απέναντι μπαλκόνι υπάρχει κάποιος που κακοποιεί, τον αφορά άμεσα. Δεν είναι θέμα φιλοζωικής, δεν είναι θέμα φιλόζων, είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι κοινωνικό θέμα. Θα πρέπει να λάβει μέρος, γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί μεθαύριο, όταν θα πετύχει το παιδάκι του γείτονα να έρχεται στα σκοτεινά, να το κακοποιήσει. Έχετε μιλήσει ποτέ, μου επιτρέπετε, με άνθρωπο που έχει κακοποιήσει σκυλί ή ζώο? Έχετε μιλήσει μαζί του? Έχετε βρει άνθρωπο? Έχουμε μιλήσει. Έχουμε τι σας έχει απαντήσει? Όχι βαριά μορφή κακοποίηση. Όχι. Βέβαια, θα σας πω ότι μας απαντάνε όλοι. Έχουν την καραμέλα. Εγώ το αγαπάω και το λατρεύω. Τώρα το πώς έχει αδυνατήσει το σκυλάκι και είναι μου είναι 400 κιλά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Η κατανομή τροφής πώς γίνεται μέσα στο σπίτι. Το λατρεύω και είναι μέσα στις ακαθαρσίες. Έχουμε ακούσει, παιδιά, τα χίλια μίλια. Δικαιολογίες, κλάψα. Δηλαδή αυτό το λατρεύω, αλλά το έχω έτσι. Ναι, ή ψάχνω να το δώσω. Και λέω, ωραία, δηλαδή, άμα μπω στο κοινωνικό σου δίκτυο τώρα, θα δω αγγελίες για υιοθεσία. Όχι, δεν το βάζω εγώ εκεί πέρα, το πάω σε άλλο κουμάκι από πόρτα σε πόρτα. Αρχίζουν και δηλαδή δεν βγαίνει νόημα από αυτό και καταλαβαίνει ότι κάτι βρωμάει. Ναι. Κλέλια, στο περιβάλλον σου. Ναι. Τι έχεις παρακολουθήσει, τι βλέπεις? Εγώ καταρχήν είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που γεννήθηκα έχουμε στην οικογένεια σκυλάκια. Και περιβάλλομαι από αυτήν την. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα πολιτισμού, όπως ανέφερε ο Παναγιώτης. Θεωρώ ότι η επικοινωνία που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος με το σκύλο του και το ζωάκι του, το τετράποδο, είναι τέτοια που πολλές φορές η ανταπόδοση που λαμβάνεις, το συνέστημα που παίρνεις από αυτό το ζωάκι που σε περιμένει και που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει χίλιες λέξεις, είναι τέτοια που δεν μπορείς πολλές φορές να ούτε καν να επικοινωνήσεις με τον συνάνθρωπό σου. Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Και θέλω να θέσω μία ερώτηση. Γιατί
Εμένα το ένα το σκυλί που χάσαμε στο παρελθόν το χάσαμε από φόλα. Και, ναι, δυστυχώς. Ναι, ναι, είμαι παθούσα. Το είχαμε βγάλει, μάλιστα, επειδή έχουμε μεγάλο χώρο στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς μου έχουμε καυκάσια. Μεγάλα, τεράστια σκυλιά. Τον είχε βγάλει ο πατέρας μου βόλτα. Είχαν αφήσει επιτηδευμένα, πιστεύω, φόλα έξω από το σπίτι. Και δυστυχώς μας έφυγε. Θέλω να θέσω μία ερώτηση. Μπορείτε να παρέμβετε και σε ιδιώτες, τι εννοώ? Εγώ το έχω ζήσει επίσης προσωπικά, είμαι παθούσα, θεωρώ. Είχα πάει το μικρό με το σκυλάκι σε κομματήριο σκύλων, έτσι. Να του κάνουν μπάνιο κτλ. Όταν το πήρα πίσω πριν 3 χρόνια, ήταν τόσο φοβισμένο που από τότε με φοβάται πάρα πολύ την ώρα που το κάνω μπάνιο. Και θεωρώ ότι ο άνθρωπος που το πρόσεξε, υποτίθεται, και το κούρεψε, ήταν αυτός που το φόβησε με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, έχουν υπάρξει περιστατικά ανθρώπων που έχουν κομμωτήρια σκύλων και είτε τα χτυπάνε, είτε δεν ξέρω, ακολουθούν μεθόδους. Εκεί τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα σας πω τη λύση. Εκεί δεν μπορεί να παρέμβει καμία ομάδα γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, όμως, είναι σε οποιονδήποτε επαγγελματία απευθυνόμαστε, είτε είναι εκπαιδευτής, είτε κομμωτήριο, είτε γιατρός, οτιδήποτε, και όχι μόνο για τα σκυλιά, για οτιδήποτε, παιδιά, υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα μας παρέχουν μια τεράστια, λοιπόν, πολυτέλεια, να το πω και έτσι, να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Όπως εσύ, λοιπόν, θα μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να πεις την εμπειρία σου ακριβώς αυτό που έζησες. Ότι πήγα στο τάδε κομμωτήριο, ονομαστικά, και το σκυλάκι μου το πήρα πίσω φοβισμένο. Εάν λοιπόν μαζευτούν άλλοι 5 και πούνε το ίδιο, αυτόματα αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει την εμπειρία. Να υπάρχει τουλάχιστον μια γνώση πρώτη. Να υπάρχει συνέπεια. Θα λέμε και το καλό. Πήγα εκεί το σκυλάκι μου και το πήρα κουκλί. Οι άνθρωποι, λοιπόν, που κάνουν καλή δουλειά θα τρώνε ψωμάκι. Οι άνθρωποι που δεν κάνουν καλή δουλειά δεν θα τρώνε ψωμάκι. Ναι. Παναγιώτη μου, επειδή σιγά σιγά έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο, τι είναι το τελευταίο που θα πούμε σε αυτή μας την συνάντηση σήμερα και θα την επαναλάβουμε έτσι κι αλλιώς? Ωραία, θα σας αφήσω με μια ιστοριούλα. Αυτό που είπε η Κλέλια, ότι ο σκύλος είναι πολύ παραπάνω από πολιτισμός. Θα σας πω ένα πρόγραμμα που γίνεται στην Αμερική. Σε φυλακές, και μάλιστα βαριές φυλακές, με ανθρώπους εκεί πέρα εγκληματίες, δεν μιλάμε για μικρά πραγματάκια. Μορφές. Έχουν δημιουργήσει μία πτέρυγα και έχουν κάνει ένα πρόγραμμα ότι ανά 2 κρατουμένους σε ένα κελί έχουν ένα σκυλάκι. Το οποίο σκυλάκι θα πήγαινε για ευθανασία, αλλά του δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία οι κρατούμενοι να το εκπαιδεύσουν και να το κάνουν υιοθετήσιμο. Έλα. Παιδιά, θα ανατριχιάσετε. Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν έχει γίνει ποτέ καυγά σε αυτή την πτέρυγα και μιλάμε ότι έχει μέσα εκεί Ισπανούς, μαύρους, λευκούς. Πάνε αυτά, καταργούνται όλα. Η δύναμη του σκύλου είναι αυτή, παιδιά, που άμα σε μία φυλακή βάλεις ένα προάβλιο όλους αυτούς μαζί, θα σφαχτούνε. Θα γίνει αιματοχυσία. Σε αυτή την πτέρυγα, μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά ο υπεύθυνος ότι δεν ακούς τίποτα. Είναι όλοι ευγενικοί μεταξύ τους γιατί τρέμουνε, μην τους πάρουν το πρόγραμμα. Και βλέπεις κάτι φάτσες εγκληματικές σαν τη δικιά μου και ο άλλος βγαίνει. Έλα. Παναγιώτη, θες τα λόγια τώρα, αυτά που μου στέλνουν τα μηνύματα. Το καλύτερο παιδί είναι ο Παναγιώτης και τα σχετικά. Φανταστικό. Και λένε, λοιπόν. Βέβαια δεν μου είπε κανείς φέρ τον, εγώ θα τον αποδεχτώ γαμπρό. Τότε δεν κάνουμε δουλειά, Ρεζίνα. Μου είπαν ότι είσαι καλό παιδί. Αυτό δεν μπορώ. Δηλαδή και ψέματα στους τηλεθεατές μου δεν μπορώ να πω. Τέλος πάντων. Ελπίζω στην τρίτη εκπομπή να γίνει δουλειά. Λοιπόν, έχουμε πολύ ακόμη, όχι μόνο τρίτη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Ρεζίνα μου, ευχαριστώ πάρα ελπίζω πολύ. Ελπίζω στα καλύτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλο το πάνελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και όλους τους συνεργάτες. Λοιπόν,